Το λεκτό, το Υπουργείο της Νέας Δημοκρατίας ήταν πριν από 15 μέρες για τη μείωση του αφορολόγητου και δεν έγινε δεκτή από την κυβέρνηση. Και η κυβέρνηση σήμερα ανοίγει τη Βουλή προκειμένου μεταξύ άλλων να φέρει τη μείωση του αφορολόγητου. Ποια είναι τα καινούργια δεδομένα στην οικονομία, με δεδομένο ότι η έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής είναι δυσμενέστερη. Ποια είναι τα καινούργια καλύτερα στοιχεία, συγγνώμη, και με δεδομένο ότι και η ανάπτυξη είναι χαμηλότερη από τις εκτιμήσεις της κυβέρνησης. Τι είναι αυτό που έκανε την κυβέρνηση να πιστεί τις τελευταίες 15 μέρες ότι πρέπει να τρέξει, να σπεύσει άλλον-άλλον, να ψηφίσει την μη μείωση για δεύτερη φορά του αφορολόγητου, όταν πριν από 15 μέρες θα μπορούσε να το κάνει με τη σύμφωνη γνώμη όλων των κομμάτων. Δεύτερη παρατήρηση. Ναι. Εκτός και αν θέλει να απαντήσει ο κ. Σταθάκης, θα πάρει το μετά. Νομίζω ότι συνολικά δεύτερη παρατήρηση. Αυτά που θέλετε. Παρατήρηση. Ο ΣΥΡΙΖΑ συστηματικά τσουβαλιάζει τα προηγούμενα χρόνια. Δεν είναι όλα τα ίδια. Η Νέα Δημοκρατία, η κυβέρνηση με κορμό τη Νέα Δημοκρατία, για να είμαι ακριβής, έκανε λάθη, είχε παραλήψεις, όμως οφείλουν όλοι να παρατηρήσουν ότι παρέλαβε την οικονομία το 2012 με ύφεση μείον 9 και την παρέδωσε στο ΣΥΡΙΖΑ με ανάπτυξη συν 1. 10 ποσοστιαίες μονάδες διαφορά σε 2 χρόνια. Και σήμερα που μιλάμε, η ελληνική οικονομία κινείται περίπου σε αυτά τα επίπεδα κάθε χρόνο. Να ποια είναι η διαφορά που βλέπαν οι θεσμοί τότε με το σήμερα. Ο λόγος που τότε είχαν σταθερά υψηλότερους ρυθμούς ανάπτυξης, διπλάσιους από τους σημερινούς, για τις επόμενες δεκαετίες, είναι γιατί τότε έβλεπαν μια δυναμική της οικονομίας, η οποία είχε ξεκινήσει και η οποία ανεκόπη με την περίφημη δήθεν γενναία διαπραγμάτευση του πρώτου εξαμήνου του 2015. Και έκτοτε η ελληνική οικονομία σέρνεται. Γιατί σέρνεται? Γιατί η κυβέρνηση δεν έχει ένα ολοκληρωμένο, συνεκτικό σχέδιο επίτευξης υψηλής και διατηρήσιμης οικονομικής μεγέθυνσης, δημιουργίας πολλών καλών ποιοτικών θέσεων απασχόλησης και, το τονίζω, ενίσχυση κοινωνικής ενέργειας. Είναι ένα θέμα, κύριε Σταϊκούρα, το πώς θα έρθουν αυτές οι ποιοτικές θέσεις απασχόλησης. Ακριβώς. Τρίτη παρατήρηση. Και επειδή μιλάτε για τον ιδιωτικό τομέα και λέτε ποιοτικές θέσεις απασχόλησης στον ιδιωτικό τομέα, και πρέπει να θέσουμε και ένα ζήτημα το οποίο απασχολεί και πάρα πολύ κόσμο. Τι σημαίνει αυτό? Γιατί είναι πάρα πολλοί οι δημόσιοι υπάλληλοι που αισθάνονται ότι βρίσκονται στο στόχαστρο της Νέας Δημοκρατίας. Ωραία. Να ξεκινήσω τότε ανάποδα. Από το τελευταίο σας ερώτημα. Θέσεις απασχόλησης θα δημιουργηθούν και στον ιδιωτικό τομέα και στο δημόσιο τομέα. Κυρίως όμως στον ιδιωτικό τομέα. Το δημόσιο δεν θα διωγγωθεί. Δεν θα γίνουν απολύσεις και θα γίνουν τόσες προσλήψεις όσες έχει ανάγκη το ελληνικό δημόσιο, με αξιοκρατικά κριτήρια και με συγκεκριμένες διαδικασίες. Τι αναλογία, γιατί... Η αναλογία είναι ένα προς πέντε, αυτό που λέμε. Από τη στιγμή που σας λέω ότι δεν θα διωγγωθεί το δημόσιο και δεν θα γίνουν απολύσεις, ναι, και θα γίνουν προσλήψεις, σημαίνει ότι η αναλογία αυτή τη στιγμή που είναι ένα προς ένα μπορεί να διατηρηθεί. Αλλά δεν θα γίνει. Μου επιτρέπετε. Μα και εσείς έχετε δεσμευτεί στο ένα προς ένα και δεν υλοποιείτε το ένα προς ένα. Μια χαρά το έχουμε. Κάνετε λάθος. Η έκθεση Ευρωπαϊκής Επιτροπής επιβεβαιώνει ότι υπάρχει διόγκωση του δημοσίου, γιατί έχετε αυξήσει πάρα πολύ τους συμβασιούχους. Αποτέλεσμα αυτού είναι να έχει διογκωθεί σημαντικά το μισθολογικό κόστος. Yeah. Εσείς το γράφετε και οι εκθέσεις σας. Οφείλω μια απάντηση. Λέει ο κ. Σταθάκης, λέτε ότι θα μειώσετε τους φόρους, με αυτό θα δημιουργήσει άμεσα ένα δημοσιονομικό κενό. Ποιος το είπε αυτό? Η μείωση του ΦΠΑ στην εστίαση, εάν υλοποιηθεί όπως την υλοποιήσαμε το 2014, έχει δημοσιονομικό κενό? Δεν έχει. Απεδείχθη το 2014. Σήμερα, κύριε Δάρα, αν δείτε την έκθεση Ευρωπαϊκής Επιτροπής, τι λέει? Ότι τα τελευταία χρόνια η χαμηλότερη φοροδιαφυγή σε ΦΠΑ έγινε το 2014. Γιατί? Γιατί η οικονομία γύρισε σε θετικό πρόσημο και η χώρα ξεκίνησε να μειώνει φορολογικούς συντελεστές. Άρα, μείωση φορολογικών συντελεστών δεν συνεπάγεται κατά ανάγκη λιγότερα δημόσια έσοδα. Συνεπάγεται αύξηση της κατανάλωσης και μείωση των κινήτων για φοροδιαφυγή. Δεύτερη παρατήρηση. Το να κάνεις περισσότερες συμβάσεις δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, που τις υποστηρίζουμε, που υπάρχουν και από τη σημερινή κυβέρνηση αλλά καρκινοβατούν, δεν είναι ένα θετικό μέτρο? Το να επεκτείνεις ηλεκτρονικές συναλλαγές ακόμα περισσότερο. Υπάρχει ένα νομοσχέδιο του 2017 που κινείται στη σωστή κατεύθυνση, αλλά υπάρχουν πολλά περιθώρια βελτίωσης. Δεν μπορεί να μειώσουν το κίνητρο για φοροδιαφυγή, άρα να αυξήσουν τα δημόσια έσοδα? Και το πιο σημαντικό,
Αυτό το πλέγμα μέτρων που σας είπα, μειώσεων φόρων, υλοποίησης αλλαγών και ενίσχυση ρευστότητα στην οικονομία, για να απαντήσω στον κύριο Κρεμαστινό, αξιοποίηση εμπροσθοβάρη όλων των ευρωπαϊκών κονδυλίων, όχι μόνο του ΕΣΠΑ, όλων των ευρωπαϊκών κονδυλίων, με έναν ενιαίο φορέα που θα έχει εποπτεία όλων αυτών. Άρση τον πρώτο χρόνο των κεφαλαιακών περιορισμών. Αξιοποίηση του προγράμματος δημοσίων επενδύσεων. Εκτέλεση του προγράμματος δημοσίων επενδύσεων. Αποπληρωμή των οφειλών του δημοσίου. Επιστροφή καταθέσεων και αντιμετώπιση του ζητήματος των κόκκινων δανείων θα οδηγήσουν πολύ γρήγορα, μέσα στον πρώτο χρόνο, σε βελτίωση του κλίματος στην οικονομία, άρα σε δημιουργία πολλών θέσεων απασχόλησης, κυρίως στον ιδιωτικό τομέα. Ένα δείγμα γραφής πήραμε πριν καν κυβερνήσουμε. Από πού? Από τις αγορές. Δείτε ότι μετά το αποτέλεσμα των ευρωεκλογών επιτεύχθη ότι η κυβέρνηση αδυνατεί να κάνει το προηγούμενο διάστημα. Όπως στους εργαζόμενους της Τράπεζας Πειραιώς. Μου επιτρέπετε λίγο να ολοκληρώσω. Τους μεταφέρουν σε νοικιαζόμενες εταιρείες. Αυτό να το πείτε στη σημερινή κυβέρνηση. Μα λέτε ένα δείγμα μετά τις ευρωεκλογές. Αυτό ήταν. Για τις αγορές είπα. Για τις αγορές. Είναι και για τους εργαζόμενους. Οι αγορές είναι πολύ σαφείς. Οι αγορές δείχνουν ότι θέλουν εμπιστοσύνη και σταθερότητα. Και το αποτέλεσμα των εκλογών έδειξε ότι και τα δύο μπορεί να υπάρχουν. Το μένα είναι γιατί μπορεί να υπάρχει μια σταθερή, ισχυρή. Γιατί τότε αμφισβητήσατε την διπλή έξοδο να ολοκληρώσω λίγο. Να ολοκληρώσω και εμάς μετά με ρωτάτε. Εγώ θα απαντήσω αμέσως. Αν μου επιτρέπετε λίγο. Απορώ δηλαδή. Η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, μια πατριωτική, φιλελεύθερη και κοινωνική κυβέρνηση, άρα υπάρχουν προσδοκίες εντός και εκτός Ελλάδος και ένα πρόγραμμα το οποίο είναι ρεαλιστικό, κοστολογημένο και τεκμηριωμένο. Κάτι μου είπατε για τις αγορές, γιατί εγώ δεν αποφεύγω ερωτήματα. Γιατί εσύ βγήκαμε δύο φορές αγορές με 3,8 και 3,7 και μας λέγατε ότι είναι εικονική η έξοδο της αγορά. Η κυβέρνηση το έκανε. Επειδή. Και ξαφνικά λέτε, επειδή κατέβηκε 0,2 το επιτόκιο, ότι βραβεύει τη Νέα Δημοκρατία. Ολοκληρώσατε. Δηλαδή. Λοιπόν, καταρχήν επειδή τις ανακοινώσεις σχετικές τις κάνω εγώ, τις γράφω και ξέρω πολύ καλά τις διατυπώσεις και επειδή μας διακρίνει και εκτιμώ ότι με διακρίνει. Μία μετριοπαίθεια και μία σοβαρότητα, τέτοιες εκφράσεις δεν υπήρχαν. Μάλλον σας θυμίζουν τις δικές σας ανακοινώσεις στις δύο εξόδους στις αγορές που γίνανε το 2014. Εμείς είπαμε ότι είναι σωστό και πρέπει η χώρα να βγαίνει στις αγορές. Πρέπει να βγαίνει συστηματικά, με χαμηλό κόστος δανεισμού και με ασφάλεια. Και είπαμε ότι η σημερινή κυβέρνηση δεν έχει τις δημιουργήσει τις προϋποθέσεις για κάτι τέτοιο. Και βλέπετε ότι με το που ολοκληρώθηκαν οι εκλογές, τόκια, το κόστος δανεισμού και τα spreads, το επιμένω, πέσαν πολύ πιο κάτω από ό,τι ήταν στο παρελθόν. Από ό,τι ήταν πριν από ένα μήνα. Από όταν πριν ένα μήνα. Πολύ πιο κάτω από το 3%. Που από παλεύατε τότε και δεν που μπορούσε να πέσει. Χώρα, δηλαδή από το μνημόνιο και βγήκε στις αγορές μετά την αναδιάρθρωση του χρέους. Όχι, πιο κάτω από αυτό το επίπεδο. Όχι. Τα δε spreads. Κύριε Σταδάκη, πάντως, ξέρετε πολύ καλά ότι είναι διαφορετικό από το κόστος δανεισμού. Τώρα θα σας δώσω το λόγο. Ήταν σταθερά υψηλά. Είχε μειωθεί απλώς το κόστος δανεισμού των άλλων χωρών τα προηγούμενα χρόνια. Άρα, με λίγα λόγια, σε μια πρόταση. Αύξηση του διαθέσιμου εισοδήματος όλων των πολιτών, βελτίωση της καθημερινότητας του πολίτη, ειδική μέρημνα για τα χαμηλότερα εισοδηματικά στρώματα. Αυτό είναι το τρίπτυχο στην οικονομία. Γιατί θα μπορούσα να πάω στην ασφάλεια και σε άλλα θέματα τα οποία. Από τη οικονομία, αλλά δεν είναι αποκλειστικά τη οικονομία. Μάλιστα. Δεν ξέρω, κύριε Κρεμαστινά, αν απαντήσατε στις ερωτήσεις που βάλατε, γιατί δεν θέσατε προηγουμένως. Αλλά ξέρετε, όταν θέτετε ερωτήσεις στην κυβέρνηση και στην αξιωματική αντιπολίτευση, μου επιτρέπετε. Παραδείγματος χάρη, να μου πει ο κύριος Ταϊκούρας ότι ξέρετε, ο ΕΜΦΙΑ θα ελαττωθεί τον τρίτο χρόνο. Αυτό το αποφεύγει, το καταλαβαίνει. Τα δύο πρώτα χρόνια 30%. Τι σημαίνει. Και τον πρώτο χρόνο, πώς θα ελαττωθεί. Κύριε Κρεμαστινά, θα ήθελα για να σας απαντήσω με επάρκεια στην ανάλυση πρώτου-δευτέρου έτους, θα ήθελα να έχω μια πλήρη αποτύπωση τη κατάσταση που θα παραλάβει η κυβέρνηση μετά από ένα μήνα. Κύριε Κρεμαστινά, διότι δεν μπορούσα. Είναι θεμητό να θέτετε ερωτήματα στην κυβέρνηση και στην αξιωματική αντιπολίτευση. Απαντάω ξεκάθαρα. Αλλά πρέπει να θέσουν και σε εσάς ανάλογα ερωτήματα. Διότι μπορεί να κληθείτε αύριο μεθαύριο να συμμετέχετε σε μια κυβέρνηση συνεργασία. Οπότε θα πρέπει να ξέρουν και το δικό σας πρόγραμμα. Σωστά. Κύριε Κρεμαστινά, πάνω σε αυτά. Συγγνώμη όμως, κύριε Κρεμαστινά, με όλο το σεβασμό. Για να είμαι απόλυτα ξεκάθαρο σε αυτό. Ισχυρίστηκα κάτι το οποίο το επαναλαμβάνω. Πρέπει να δούμε την κατάσταση στην οποία θα παραλάβουμε την ελληνική οικονομία 8 Ιουλίου. Ο κύριος Σταθαγής και η κυβέρνηση. Αυτό, κύριε Σταϊκούρα,
Θα σας απαντήσω αμέσως. Είναι, να το καταλάβετε. Σαν να λέτε ότι κρύβουν τα μεγέθη, δεν είναι αυτά που παρουσιάζονται αυτή τη στιγμή. Αυτό προσπαθώ να σας πω. Υπήρχε ένας εκτροχιασμός και γι' αυτό το λόγο είμαστε αναγκασμένοι να λάβουμε μέτρα. Ακούγεται κάπως έτσι. Όχι. Διότι πολύ απλά με αυτό το κριτήριο θα μπορούσαμε να μην ψηφίσουμε πρόσφατα τα μέτρα. Άρα ήρθα και σας είπα από το πρώτο ερώτημα που μου θέσατε ότι έχουμε κάποια δεδομένα τα οποία είναι από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους. Και λένε αυτά τα δεδομένα. Ότι η κυβέρνηση με τα μέτρα που πήρε και ψήφισε αξιωματική αντιπολίτευση, διορθώνοντας η κυβέρνηση κάποια από τα λάθη της, η χώρα εξαντλεί το δημοσιονομικό περιθώριο που έχει για φέτος. Εμείς υποστηρίζουμε ότι με τη δική μας πολιτική μπορούμε να δημιουργήσουμε και επιπρόσθετο δημοσιονομικό χώρο για να μειώσουμε περισσότερο τον ένφια φέτος. Έρχεται η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και λέει. Όχι, όμως δεν παράγει καινούργια φορολογία. Έρχεται. Έρχεται και λέει. Έρχεται, παράγει άλλα. Καθαρό έλλειμμα. Όχι. Μα σα είπα μια σειρά από δημοσιονομικά ισοδύναμα. Θέλετε να σα πω πιο κάτω, μπορώ να σα πω κι άλλα. Πετε μου, πού θα κόψετε δαπάνες τότε. Δαπάνες. Για να σα πω κάτι, τα τρία τελευταία χρόνια η κυβέρνηση και ο Σχουλιαράκης έρχονταν στη Βουλή και έλεγε ότι από την αξιολόγηση δαπανών σε τρία υπουργεία βρήκε 120 εκατομμύρια από τα οποία ήταν τα δημοσιονομικά ισοδύναμα. Αυτά. Γίνανε. Άρα, από πού τα βρήκε. Βρείτε κάτι άλλο. Από πού τα βρήκε. Τα εξαντλήσει. Από πού τα βρήκε και πείτε μου ποια είναι. Ποια είναι τα μέτρα που ήταν. Τα 120. Τα μισά ήταν σε. Να σας ευκολύνω. Με την εξυγίανση των προμηθειών που κάναμε. Κύριε Σταθάκη, αφήστε, μην το ψάχνετε. Δεν μου έχει απαντήσει ποτέ. Έχω κάνει 7 ερωτήσεις, δεν έχει απαντήσει ποτέ. Εγώ. Άρα, υπάρχει αξιολόγηση δαπανών που μπορεί να συνεχιστεί σε όλα τα υπουργεία, να συνεχιστεί και στα υπόλοιπα υπουργεία και να δώσει και άλλα. Είσαστε αναξιόπιστος όταν έχει γίνει μια τρομερή δουλειά, την οποία έκανε η παρούσα κυβέρνηση. Υποθέτω ότι αυτό δεν είναι προσωπική μορφή. Διατυπωμένοι και έχουν εξαντληθεί αυτά τα δεδομένα. Να πάμε στη Βουλή με τον κύριο Καθένα. Ολοκληρώνω, συγγνώμη. Έχουμε και σημειώσει συνεπώς ότι κάτι δεν μπορώ να σας πω περισσότερο από αυτά. Είναι συγκεκριμένες οι δεσμεύσεις. Θα υλοποιηθούν από το 2019, αλλά η έκταση μεταξύ 19 και 20 θα είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να το δούμε και να το σταθμίσουμε με τα τότε δεδομένα. Η δυναμική όμως οικονομίας. Μετά το αποτέλεσμα των αυτοδιοικητικών εκλογών, μας κάνει αισιόδοξο. Μάλιστα. Κύριε Κρεμαζή, θέσατε προηγουμένως κάποια ερωτήματα και είπατε ότι εγώ δεν είμαι οικονομολόγος. Άρα λοιπόν στους δύο οικονομολόγους εδώ, εγώ θέτω τα ερωτήματα και είναι ένας από την κυβέρνηση και ένας από την αξιωματική αντιπολίτευση. Να πάμε λοιπόν, επειδή δεν είστε οικονομολόγος και στα πιο πολιτικά θέματα και όχι στα οικονομικά. Να μου επιτρέψετε να. Ναι, θα απαντήσετε. Να μου επιτρέψετε να θέσω το ερώτημα. Ένα λεπτό θα μιλήσω. Επειδή ο κόσμος δεν καταλαβαίνει και ρωτάει το πρόγραμμα του κινήματος αλλαγής Ελλάδα τι ακριβώς είναι, εγώ θα το πω επιγραμματικά. Εμείς πιστεύουμε πολύ στο κοινωνικό κράτος και το πιστεύουμε διαχρονικά. Δηλαδή το 81 η οικονομία της Ελλάδας όταν την παρέλαβε το Πασόκ δεν ήταν σε κακή κατάσταση. Αξιόλογοι οικονομολόγοι, ο Παπαλιγούρας, ο Ζολώτας είχαν βάλει βάσεις. Όμως δεν υπήρχε κοινωνικό κράτος. Δηλαδή δεν υπήρχαν τα νοσοκομεία που βλέπετε σήμερα, δεν υπήρχε το ΕΚΑΒ, δεν υπήρχαν τα υγειονομικά καμέα, δεν υπήρχε τίποτα από όλα αυτά που λέω. Και άλλα πολλά. Κέντρα υγείας κτλ. Εμείς λοιπόν πιστεύουμε ότι το κοινωνικό κράτος πρέπει να βρίσκεται σε προτεραιότητα παράλληλα με την ανάπτυξη. Και δεν πιστεύουμε ότι η ανάπτυξη πρέπει να γίνεται με τους χαμηλούς ρυθμούς του σημερινού λοιπόν, που οδηγεί σε επιδοματικές πολιτικές. Με βάση λοιπόν την απάντηση που μου δίνετε. Με βάση λοιπόν αυτή μπορεί την αύριο να κληθείτε εσείς να συμμετέχετε σε μια κυβέρνηση. Ναι. Είτε από τη μία πλευρά είτε από την άλλη. Εσείς θα μου απαντήσετε βεβαίως. Θα είναι η απόφασή σας, καταρχάς συμμετέχετε και η απόφασή σας θα είναι με βάση αυτό το κριτήριο που μου είπατε. Βεβαίως. Περισσότερο κοινωνικό κράτος. Βεβαίως. Με όποιο κόμμα. Και αν ναι, ποια από τα δύο κόμματα, κατά την άποψή σας, εκφράζει το περισσότερο κοινωνικό κράτος. Κοιτάξτε, ο ΣΥΡΙΖΑ το εκφράζει, αλλά δυστυχώς λόγω του ότι δεν υπάρχουν λεφτά στα ταμεία δεν μπορεί να το εφαρμόσει. Πάρα πολύ απλά. Εμείς πιστεύουμε ότι η ανάπτυξη πρέπει και το λέω. Και το πιστεύω εγώ και σταθά γι' αυτό. Πρέπει να γίνει με ταχύτερους ρυθμούς για να μπορείς να ανεβάσεις το κοινωνικό κράτος. Εάν δεν μπορείς να κάνεις ανάπτυξη, δεν μπορείς να έχεις κοινωνικό κράτος. Πώς θα γίνει. Εμείς αυτό το πιστεύουμε. Και γι' αυτό όποιο κόμμα και να είναι πρώτο και να μας καλέσει, στο τραπέζι θα τεθεί αυτό το βασικό θέμα. Δεν μπορεί να γίνει διαφορετικά. Δεν μπορεί δηλαδή η ιστορία του Πασόκ να σταματήσει και να διαγραφεί από εδώ και μπρος. Αλλιώς δεν θα υπάρχει Πασόκ. Πιστεύετε, για να έχουμε αρχίσει να μπαίνουμε λίγο στα πιο πολιτικά, αν θέλετε. Σωστά. Όχι ότι εξαντλούνται ποτέ τα οικονομικά, σε καμία περίπτωση, και μάλιστα με διακεκριμένους οικονομολόγους, σίγουρα σε καμία περίπτωση δεν εξαντλούνται. Αλλά να πάμε λοιπόν σε αυτά τα
περισσότερο πολιτικά, κύριε Κρεμαστινέ. Τι θα κάνετε εσείς την επόμενη των εκλογών? Έχετε... Κοιτάξτε. Διότι έχετε ασκήσει μια απίστευτα σκληρή κριτική, θα τη χαρακτήριζα, απέναντι στον ΣΥΡΙΖΑ. Και νομίζω ότι είναι και ολομέτωπη η επίθεση που έχετε απέναντι στο ΣΥΡΙΖΑ. Θέλετε να συρρυκνώσετε όσο το δυνατόν περισσότερο, μάλιστα, και το εκλογικό αποτέλεσμα του ΣΥΡΙΖΑ. Εμείς... Γιατί λέτε ότι εσείς είσαστε οι κύριοι εκφραστές της κεντροαριστεράς. Μπράβο. Γιατί εμείς πιστεύουμε ότι η πρώτη φορά αριστερά, σύμφωνα με το πρόγραμμά της, ήταν το 81. Και το πιστεύουμε ακράδαντα. Αν δούμε, δηλαδή, τι έγινε το 81 όσον αφορά το κοινωνικό κράτος, η απάντηση είναι εύκολη να δοθεί. Το πιστεύουμε αυτό. Λοιπόν, και η κριτική που κάνουμε περισσότερο στο ΣΥΡΙΖΑ είναι η συγκυβέρνησή του και οι επιπτώσεις από αυτή τη συγκυβέρνηση με ένα κόμμα που ιδεολογικά δεν ήταν κοντά του. Εκεί κυρίως στηρίζεται η κριτική. Γιατί πιστεύω και πιστεύουμε ότι οι όμορφοι χώροι και πρέπει να συζητούν και εάν τα βρίσκουν. Βλέπετε θετικά μια τέτοια συζήτηση, δηλαδή? Μια συζήτηση μετεκλογικά. Μετεκλογικά ελπίζω να το επιτρέπει το περιβάλλον, διότι πρέπει να είμαι ξεκάθαρος. Οι τελευταίες κινήσεις του ΣΥΡΙΖΑ, εννοώ δηλαδή το να εξασφαλίσουμε 150, 152, 153 βουλευτές με τους γνωστούς τρόπους, αποθαρρύνουν κάθε συζήτηση. Διότι δεν μπορεί να γίνονται υπουργοί άνθρωποι οι οποίοι κατηγορούσαν το ΣΥΡΙΖΑ και τον Πρωθυπουργό πριν από 3 μήνες και τώρα να είναι υπουργοί και να ανήκουν ή να ανήκαν στον χώρο του ΠΑΣΟΚ. Αυτό αποθαρρύνει τη συζήτηση. Αν λοιπόν υπάρχουν οι προϋποθέσεις, γιατί όχι? Αλλά το θέμα εξαρτάται από το αν υπάρχουν οι προϋποθέσεις. Πολλοί θεωρούν, κύριε Κρεμαστινέ, ότι αυτό το διαζύγιο με τον κύριο Βενιζέλο ανοίγει ένα τέτοιο παράθυρο επικοινωνίας με τον ΣΥΡΙΖΑ. Κοιτάξτε, και ο Πρωθυπουργός το είπε, εγώ δεν θα συμφωνήσω μαζί, ότι παρόλα αυτά εμείς εξακολουθούμε να έχουμε την ίδια πολιτική. Καταρχήν, ο κύριος Βενιζέλος δεν έφυγε γιατί απεμακρύνθηκε από κανένα, διότι εγώ έφερα το παράδειγμα ότι αν εγώ πω στην κυρία Γεννηματά ότι δεν επιθυμώ να είμαι βουλευτής στο Δωδεκάνησα και θέλω να είμαι στην πρώτη Αθηνών, στην Αλφα Αθηνών, που μπορεί να είμαι υποψήφιος, και μου πει η κυρία Γεννηματά ότι εγώ νομίζω ότι καλύτερα στο Δωδεκάνησα προσφέρεις υπηρεσίες, και εγώ πω ότι δεν είμαι υποψήφιος σε αυτές τις εκλογές, δεν σημαίνει ότι με έδιωξε η κυρία Γεννηματά. Διαφώνησα μαζί της, ναι, θα διαφωνούσα. Αυτόν εκτός κόμματος. Θέτεται εαυτόν εκτός κόμματος. Ναι, δεν με διώχνει όμως η κυρία Γεννηματά. Δηλαδή θέλω να είμαι αντικειμενικός. Τώρα, όσον αφορά την προσωπικότητα, τη συμβολή και ότι πιστεύω ότι πρέπει ο κ. Βενιζέλος να είναι μαζί μας, αυτό το πιστεύω ακράδαντα. Αλλά δεν μπορώ εγώ τουλάχιστον να του υποδείξω τι να κάνει. Κύριε Καραθανασούπουλε, έχουμε μπει πλέον στο πιο πολιτικό κομμάτι της συζήτησής μας. Και εδώ τίθεται ένα θέμα, τουλάχιστον από